συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο την προηγούμενη εβδομάδα για το ασφαλιστικό του ιδιωτικού τομέα, όσο και χθες και σήμερα, ακούσαμε επανειλημμένα αυτά τα οποία ακούμε χρόνια τώρα, όταν ο εκάστο Υπουργός Εργασίας έφερε και κάποιο ασφαλιστικό ότι δήθεν είναι για το καλό των εργαζομένων. Λέγοντας το καλό, εννοούμε όταν ήθελαν να αυξήσουν τα όρια ηλικίας των εργαζομένων κάθε φορά. Θυμίζουμε τους διάφορους υπουργούς, Σιούφας, Ρέπας, Γιαννίτσης, Πετραλιά, όπου τα ονόματά τους έχουν γραφτεί με μελανά γράμματα και έτσι θα γραφτεί και το σημερινό σας όνομα των υπουργών στο νομοσχέδιο αυτό που αφορά τους εργαζόμενους. Κάθε φορά ακούγαμε τα ίδια επιχειρήματα, ότι θα είναι για τα επόμενα 30 και 40 χρόνια με μια επανάληψη όλων των προηγούμενων. Αυτή τη φορά θεσπίζεται και κάθε δύο χρόνια η Τρόικα να κάνει έλεγχο των μέτρων εφαρμογής και ανάλογα εάν χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται ο εκάστοτε νόμος σε βάρος πάντα των εργαζόμενων και να έχουμε το προσδόκιμο της ζωής κάθε φορά εάν αυξάνει, να αυξάνει και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Αν και βέβαια με την ιδιωτικοποίηση της υγείας που παρατηρείται το επόμενο διάστημα είναι αμφίβολο εάν θα μπορεί να αυξάνει το προσδόκιμο της ηλικίας. Και ποτέ βέβαια δεν λέγατε τις πραγματικές αιτίες των ελλημάτων. Εμείς έχουμε το θάρρος να κοιτάζουμε τους εργαζόμενους στα μάτια και να τους λέμε για τις αιτίες των προβλημάτων, αλλά και την προοπτική την οποία πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις που έγιναν, αλλά και οι αυριανοί, οι σημερινοί δηλαδή, και οι επόμενες οι οποίες θα υπάρξουν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, δείχνουν το μονόδρομο που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή τη λέλαπα της αντιλαϊκής πολιτικής. Γιατί και τα μέτρα που παίρνονται επιχειρούν να μας πείσουν ότι φταίει η κρίση ή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ανδρών με των γυναικών και κόπτονται δήθεν για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά όλα αυτά τα μέτρα παίρνονται σε όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το ύψος του χρέους. Επιχειρούν και εδώ μέσα ακόμα μια φορά να μας πείσουν ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά είναι μόνιμα. Και επιπλέον, αυτά τα μέτρα τα είχατε συμφωνήσει με τη συνθήκη της Λισαβόνας χρόνια πριν. Απλώς καθυστερούσατε για να τα εφαρμόσετε τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, γιατί λόγω των αντιδράσεων οι οποίες υπήρχαν και σας τραβούσαν προς τα πίσω. Σκεφτόσαστε το πολιτικό κόστος και βλέπατε το κίνημα το οποίο υπήρχε σε αυτή την πολιτική. Και βέβαια, αυτόν τον καιρό, πρόσφατα το ΙΚΟΦΗΝ αποφάσισε τη νέα στρατηγική για το 2020, όπου θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση των εργαζομένων. Φταίνε οι εργαζόμενοι για τα ελλείμματα, για τις απολύσεις, για τις εργασιακές σχέσεις, για τα ρουσφέτια, για το χρηματιστήριο που πήγαιναν τα αποθεματικά των ταμείων, τα δομημένα ομόλογα, για τις τεράστιες επιδοτήσεις των βιομηχάνων. Ούτε λοιπόν δίκαια είναι. Είναι πέρα για πέρα ταξικά, άδικα και αντεργατικά. Και οι μόνοι οι οποίοι θα κερδίσουν είναι όπως πάντα το μεγάλο κεφάλαιο. Εξάλλου γι' αυτό και πιέζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Και ούτε οικονομικά μέτρα είναι. Είναι καθαρά πολιτικά και να πάρουν όλες τις κατακτήσεις των εργαζόμενων πίσω και να οδηγήσουν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση με πρόσχημα την ανταγωνιστικότητα. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά την υποκρισία και του κυρίου Παπανδρέου να προτείνει στο φόρουμ της Σοσιαλδημοκρατίας να μην παίρνουν μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Η καταστροφή που συνεπάγεται για το λαό η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στο ασφαλιστικό σωρευτικά υπολογίζεται και εμέσως ομολογείται και από την ίδια την κυβέρνηση σε 251 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε στην ουσία για ένα αδιανόητο ρυφηφί για αρπαγή χρημάτων από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που δεν έχει προηγούμενο, αφού με το ασφαλιστικό που επέβαλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η λιλασία που υφίστανται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι αυτού του τόπου από σήμερα και μέχρι το 2060 μπορεί να συγκριθεί μόνο με συνέπειες ενός πολέμου. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την περίφημη αναλογιστική μελέτη, στα συμπεράσματα της οποίας και ο κύριος Λοβέρδος στήριξε όλη την επιχειρηματολογία του και συνολικά η κυβέρνηση την επικοινωνιακή της προπαγάνδα ώστε να περάσει το αντισφαλιστικό τερατούργημα. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι οι φωστήρες στους οποίους κατέφυγε η κυβέρνηση έχουν την ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον σε τέτοιο βάθος χρόνου, δηλαδή μέχρι το 2060, αν αυτοί που δεν είναι ικανοί να προβλέψουν τι μας ξημερώνει αύριο, είναι εν τούτης τόσο ικανοί να προβλέψουν τι θα συμβεί μετά από 50 χρόνια,
Αν με δύο λόγια αποδεχτούμε ως σωστά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόνημά τους, τότε ακούστε τι θα συμβεί. Υποστηρίζουν το ασφαλιστικό που ψήφισαν, μειώνοντας δηλαδή τις συντάξεις, μειώνεται κάθε χρόνο το ποσό των συντάξεων που καταβάλλεται στους συνταξιούχους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ψέμα βέβαια βρίσκεται από την τεράστια κατέτος απώλεια χρημάτων για τους συνταξιούχους. Οι κυβερνώντες και οι τεχνοκράτες μελετητές τους τη βαφτίζουν μείωση του ελλείμματος των ασφαλιστικών ταμείων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αφαίρεση, για κλοπή, για αρπαγή των συντάξιμων αποδοχών των εργαζομένων. Για να τεκμηριώσουν το επίτευγμά τους, στη μελέτη τους καταγράφουν αναλυτικά πως θα διαμορφωθεί από σήμερα έως το 2060 η ποσοστιαία κατέτος μείωση του ελλείμματος. Δηλαδή στην πραγματικότητα σε τι ποσοστό του ΑΕΠ αντιστοιχούν ετησίως τα κλεμμένα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, για το 2010 λένε ότι τα μέτρα που πήραν το έλλειμμα από το 6,1 θα πάει στο 6%. Με άλλα λόγια, εξοικονομούν, κλέβουν δηλαδή συντάξεις από το ποσοστό του ΑΕΠ στο 0,1%. Για το 2015 τα κλεμμένα θα πάνε στο 0,8% του ΑΕΠ και το 2025 σκαρφαλώνει στο 2,5% του ΑΕΠ και προοδευτικά σε βάθος χρόνου το 2060 εκτινάσεται στο 4,2% του ΑΕΠ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εφόσον πάρουμε ως έτος βάσης το 2010, όπου το ΑΕΠ εκτιμάται στα 240 δις ευρώ, τότε και με βάση τα ποσοστά που οι ίδιοι δίδουν, υπολογίζεται η κατέτος απώλεια χρημάτων για τους συνταξιούχους, η οποία σωρευτικά αθροιζόμενη ανέρχεται μέχρι το 2060 στα 251 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, μόνο από το ασφαλιστικό, χωρίς να υπολογίζονται οι μειώσεις των μισθών, χωρίς να συνεκτιμώνται οι συνέπειες από την κιλοτίνα του εργασιακού, χωρίς να προσμετρώνται τα βάρη από τους νέους άμεσους και έμεσους φόρους, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φορτώνει στις πλάτες του ελληνικού λαού ένα ολόκληρο δημόσιο χρέος. Είναι το ίδιο αυτό το χρέος, είναι από αυτό το χρέος από το οποίο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν αναλάβει να μας σώσουν. Υπόθηκε εδώ χτες και από τον κύριο Σαμαρά ότι κοινωνικά εφτώχευσαμε. Ένα ακόμα ψέμα. Γιατί οι μόνοι οι οποίοι εφτώχευσαν και θα φτωχεύσουν και στην πορεία είναι μόνο τα λαϊκά στρώματα. Το μεγάλο κεφάλαιο όχι μόνο δεν φτωχεύει, αλλά αυξάνει τα κέρδη του διαρκώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να χάσουν οι εργαζόμενοι ούτε ένα ευρώ, και όταν λέτε εσείς ότι θα φτωχεύσει η Ελλάδα, κρύβετε την πραγματικότητα. Το επιχείρημα ότι θα βελτιώσετε τις κοινωνικές παροχές, πέρα από την υποβάθμιση της υγείας, συνολικά, από το ΙΚΑ μέχρι τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, την τεράστια έλλειψη παιδικών σταθμών, τα οποία θα επιδεινωθούν και θα ιδιωτικοποιηθούν ακόμα περισσότερο τόσο μέσα από τον Καλλικράτη, αλλά και με το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυρία Υπουργός για τα ολοήμερα νοσοκομεία. Θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση της υγείας, στον χώρο της υγείας, μέσα από την ιδιωτικοποίησή της. Δεν αναφέρεται επίσης κουβέντα, ενώ με για κοινωνικές παροχές και για βελτίωση, για τα προνόμια των βουλευτικών συντάξεων, ολοκληρώνω σε λίγο, Πρόεδρε. Των συντάξεων των εργατοπατέρων, τα οποία βέβαια έχουν καταργηθεί να δίνονται, αλλά οι συντάξεις συνεχίζουν να παίρνουν υπαλλοί, όπου αμβλύνουν τις συνειδήσεις των συνδικαλιστών. Πρέπει να τις καταργήσετε, παρά μόνο να λέτε για να κόψετε τις καλύτερες αυτές συντάξεις οι οποίες υπάρχουν και είναι σε μια μερίδα των συνταξιούχων, γύρω στο 10% και όχι παραπάνω. Και αντί να ανεβάσετε το κατώτερο όριο των συντάξεων στα 1120, κοιτάτε να συμπιέσετε τις ανώτερες. Να γενικεύσετε δηλαδή την φτώχεια, γιατί χρήμα υπάρχει, αλλά το αφήνετε σε λίγα χέρια. Μιλήσατε και μιλάτε για τα αποθεματικά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν πίσω τα κλεμμένα των αποθεματικών χρόνια τώρα, τα οποία οι διάφορες κυβερνήσεις μεσολάβησαν για να φαγωθούν από τους εργαζόμενους. Και σύμφωνα με υπολογισμούς ανέρχονται στα 90 δις. Είστε υπεύθυνοι για τις μέχρι τώρα πολιτικές σας. Είστε υπεύθυνοι για την ξεθεμελίωση κάθε εργατικής κατάκτησης. Είστε υπεύθυνοι για τον εργασιακό μεσαίωνα των νέων, τον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε και γενικότερα στις νέες γενιές. Να είστε σίγουροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πάρετε την απάντησή σας μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Απόστολο Νάνο του Πουκουέ.